Γεια σας. Σήμερα θα ήθελα να σας προσκαλέσω σε ένα ταξίδι. Το ταξίδι μας θα ξεκινήσει από τη μαγική και μυστηριώδη Αφρική. Πριν ξεκινήσουμε όμως, θα ήθελα να προτείνω ως μεταφορικό μέσο για το ταξίδι μας ένα τρένο. Ναι, ξέρω θα μου πείτε. Καλά, θα πάμε με τρένο στην Αφρική. Ναι, γιατί το τρένο μας είναι μαγικό. Και σίγουρα αυτό θα το καταλάβετε στην πορεία. Ας επιβαστούμε λοιπόν. Μια στιγμή, τι είναι αυτό που είναι γραμμένο στα βαγόνια? Είμαι αυτό που είμαι, λόγω αυτό που όλοι είμαστε. Όμορφα λόγια. Αλλά τι σχέση μπορεί να έχουν με το ταξίδι μας? Και τι τελικά μπορεί να σημαίνουν? Ας μην βιαζόμαστε με εξηγήσεις και ερμηνείες. Και ας απολαύσουμε το ταξίδι. Χρήξε ένα γου και κατά μία έννοια οδηγού σε αυτό, θα έχει ο εισπράκτορας του τρένου, ο οποίος, αντί για εισιτήρια, θα μοιράσει σε όλους μας το βιβλίο των αναμνήσεων και εμπειριών, γεμάτες από δικές μας, αλλά και με λευκές σελίδες, για να συμπληρώσουμε νέες. Και ναι, φτάσαμε στον προορισμό μας, σε ένα μικρό, όμορφο, παραδοσιακό χωριό της Αφρικής και συγκεκριμένα της φυλής Ξόζα. Παντού υπέροχα χρώματα και παραστάσεις που δεν έχουμε ξαναδεί. Μα για στάσου, κάτι γίνεται στο κέντρο του χωριού. Είναι μια ομάδα παιδιών και ετοιμάζονται με χαρά να παίξουν ένα παιχνίδι που τους πρότεινε ένας ανθρωπολόγος. Τοποθέτησε ένα καλάθι γεμάτο με φρέσκα φρούτα κάτω από ένα δέντρο. Στη συνέχεια τους είπε ότι όποιος φτάσει πρώτος στο καλάθι σε ένα αγώνα δρόμου θα είναι ο νικητής και θα κερδίσει όλα τα φρούτα. Όταν έδωσε το σήμα για να ξεκινήσει ο αγώνας, ολόκληρη ομάδα ένωσε τα χέρια και έτρεξε ενωμένη και στη συνέχεια κάθισε και απόλαυσε το έπαθλο από κοινού. Όταν τους ρώτησε γιατί είχαν κάνει αυτό το πράγμα, αφού τους είχε προσφερθεί η δυνατότητα να είναι ένας μόνο τελικός νικητής, τα παιδιά απάντησαν «Ουμπούντου, πώς θα μπορούσε ένας από εμάς να είναι ευτυχισμένος, να αισθάνεται χαρούμενος, ενώ οι υπόλοιποι βρίσκονται σε απόγνωση, δυστυχισμένοι?» Ουμπούντου, στον πολιτισμό των Ξόζα, σημαίνει «Είμαι επειδή είμαστε». Αφαιθήκαμε όλοι στα λόγια που μόλις ακούσαμε και χωρίς να μπορούμε να πούμε κάτι μετά από αυτό που ζήσαμε, με ένα χαμόγελο αισιοδοξίας επιβιβαζόμαστε πάλι στο τρένο μας και ακολουθώντας τις οδηγίες του ξεναγού μας, μπαίνουμε στο πρώτο βαγόνι με το όνομα «Διαφορετικότητα». Όλοι απορρίσαμε με αυτό. Και ναι, το χαμόγελο που λίγο πριν είχαμε εισπράξει από τα μικρά παιδιά εξαφανίστηκε. Για ποια διαφορετικότητα μιλάει? Φιλετική, κοινωνική, εθνική? Και γιατί αυτή τελικά να υπάρχει στη ζωή μας? Από πού πηγάζει και γιατί τελικά κάποιοι τροφοδοτούν? Στη φωτεινή οθόνη πληροφοριών του βαγονιού διαβάζουμε την ανάρτηση όπου μας εξηγεί τι είναι η διαφορετικότητα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαφορετικότητα συνιστά μία από τις θεμελιακές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτέλεσε μία από τις κινητήριες δυνάμεις στην πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Αναφέρεται σε σύνολο συνειδητών πρακτικών που αναγνωρίζουν και αποδέχονται το διαφορετικό. Σήμερα, οι αξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης προωθούν μια καλύτερη δημόσια κατανόηση σχετικά με τα κοινωνικά ωφέλη της διαφορετικότητας και τον αγώνα κατά των διακρίσεων. Κεντρικός στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να σταματήσει την, με οποιονδήποτε τρόπο, διάκριση κατά ατόμων εξαιτίας της φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Σημαντική πληροφορία που μόλις πήραμε. Και σίγουρα με αισιόδοξα μηνύματα που μας κάνει να νιώθουμε όμορφα. Όμως, ξαφνικά, στην ίδια οθόνη, περνάνε από μπροστά μας εικόνες. Εικόνες μικρών παιδιών που κάποιοι τα κακομεταχειρίζονται και τα εκμεταλλεύονται. Εικόνες παιδιών που πεθαίνουν από την πείνα. Εικόνες ανθρώπων που αγωνίζονται για ίσα δικαιώματα. Εικόνες γυναικών που ζητάνε ισότητα στη ζωή. Εικόνες ανθρώπων κακοποιούνται για τις πολιτικές ή τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Εικόνες ανθρώπων του ίδιου φύλου
που ζητάνε να έχουν το ίδιο δικαίωμα, να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Εικόνες ανθρώπων προσπαθούν να πείσουν ότι το διαφορετικό χρώμα τους δεν τους κάνει λιγότερο ανθρώπους. Απίστευτες εικόνες που σε τίποτα δεν μας οδηγούν στην προηγούμενη ανάρτηση, ειδικά στον αιώνα που ζούμε. 21ος αιώνας. Ένας αιώνας εξέλιξης ή σκοταδισμού. Γιατί κάποιοι να εμένουν σε πεπιθήσεις και πρακτικές που καθόλου δεν μας κολακεύουν ως άνθρωποι. Και γιατί, τουλάχιστον έτσι θέλω να πιστεύω, εφόσον είναι λίγοι τους αφήνουμε, όλοι μαζί μπορούμε να βάλουμε τέλος σε όλο αυτό, αρκεί να αφήσουμε στην άκρη τον εγωισμό, την απληστία και τη δίθεν ανωτερότητα. Είναι στο χέρι μας να το αλλάξουμε. Είναι στο χέρι μας να ακολουθήσουμε το παράδειγμα των μικρών παιδιών στην Αφρική. Είναι στο χέρι μας να κατανοήσουμε ότι όλοι, όσο διαφορετικοί και αν είμαστε στο χρώμα, στη θρησκεία, στο σεξουαλικό προσανατολισμό, στις πολιτικές πεπιθήσεις, είμαστε ίσοι. Όλοι ζούμε στον ίδιο πλανήτη. Αναπνέουμε τον ίδιο αέρα. Είναι στο χέρι μας όλοι μαζί να φωνάξουμε Ubuntu. Γιατί πολύ απλά όλοι είμαστε μια αλυσίδα. Και κάθε ένας από εμάς αποτελεί κομμάτι του τεράστιου παζλ που αποτελεί την κοινωνία μας και τον υπέροχο σε εμπειρίες πλανήτη μας. Τότε θυμήθηκα ένα από τα πρώτα μου αθλητικά ταξίδια στο όμορφο Άμστερνταμ. Είχαμε δώσει ραντεβού με κάποια μέλη της αποστολής στον κεντρικό συνδρομικό σταθμό. Τυχαίο. Εκεί λοιπόν, και ενώ περίμενα να έρθουν οι συναθλητές μου, άρχισα να βλέπω αυτό που δεν είχα συνειδητοποιήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ανθρώπους να πηγαίνουν έρχονται. Ανθρώπους από όλες τις υπήρους. Κάποιοι από αυτούς με τις παραδοσιακές φορεσιές του τόπου τους. Άκουγα συνομιλίες σε γλώσσες που δεν είχα ακούσει ξανά. Και τότε πραγματικά ένιωσα όμορφα. Όμορφα γιατί ήμουν μέρος ενός συνόλου με τόσο διαφορετικούς, αλλά παράλληλα τόσο ίδιους ανθρώπους. Με ανάμεικτα συναισθήματα, ο ξεναγός μας οδήγησε στο δεύτερο βαγόνι. Ανθρωπιά, σεβασμός. Πόσο όμορφες έννοιες, και στο άκουσμα και στη σημασία. Ο ξεναγός μας αφήνει μόνους και ο καθένας από εμάς, χαμένος στις δικές του σκέψεις, αρχίζει να σκέφτεται αυτές τις δύο λέξεις. Και στο μυαλό μας αρχίζουν να παίρνουν μορφή. Σε ανθρώπους, σε καταστάσεις, σε εμπειρίες. Ξαφνικά, τα έντονα χρώματα της οθόνης μας βγάζουν από τις σκέψεις μας. Η οθόνη δείχνει εικόνες ανθρώπων να χαμογελούν, να κλαίνε, να αγκαλιάζονται και μας πλημμυρίζουν έντονα συναισθήματα. Βλέπουμε ένα παιδάκι να μοιράζεται στο σχολείο το φαγητό του με ένα άλλο. Σε κάποια άλλη εικόνα, ένας δρομέας, λίγο πριν τον τερματισμό εξαντλημένος από την προσπάθεια, πέφτει. Και ένας συναθλητής του σταματά το δικό του αγώνα για να το σηκώσει και να τερματίσουν μαζί. Κάποια άλλη δείχνει έναν άνθρωπο να ορθώνει το ανάστημά του μπροστά σε ένοπλους, προκειμένου να σώσει άλλους. Και άλλες, πολλές, που μας συγκινούν και μας δείχνουν για άλλη μια φορά το παράδειγμα των μικρών παιδιών της Αφρικής. Ubuntu. Πώς θα μπορούσε ένας από εμάς να είναι ευτυχισμένος, να αισθάνεται χαρούμενος, ενώ οι υπόλοιποι βρίσκονται σε απόγνωση, δυστυχισμένοι. Άρα, αυτή δεν είναι η έννοια της ανθρωπιάς. Δεν είναι η καλοσύνη, η αγάπη, το ενδιαφέρον που δείχνουμε στον συνάνθρωπό μας. Ανθρωπιά δεν είναι να μοιράζεσαι, να συμπαραστέκεσαι και να βοηθάς χωρίς αντάλλαγμα. Ναι, όλα αυτά. Και άλλα τόσα ακόμα είναι ανθρωπιά. Αλλά ειδικά σήμερα και μέσα από τις έντονες στιγμές που προκάλεσε και η πανδημία, πόσοι από εμάς μπορούν να προσφέρουν ανθρωπιά και πόσοι μπορούν να νιώσουν ανθρωπιά. Δύσκολη απάντηση. Αλλά σίγουρα υπάρχει. Η ανθρωπιά υπάρχει μέσα μας. Αρκεί να κατανοήσουμε ότι πρέπει να συμπεριφερόμαστε στο περιβάλλον μας όπως ακριβώς θα θέλαμε να μας συμπεριφέρονται και οι άλλοι. Και τότε μας γίνεται ξεκάθαρο ότι η ανθρωπιά δεν είναι μια ξέχωρη έννοια από την έννοια του σεβασμού. Είναι δύο έννοιες που κατά τη γνώμη μου είναι αλληλένθετες. Όμως και εδώ, για να μπορούμε να σεβόμαστε, θα πρέπει να καταλάβουμε αλλά και να αποδεχτούμε τον συνάνθρωπό μας ως ίσο με εμάς.
τότε μόνο θα μπορούμε με απόλυτη ειλικρίνεια να λέμε «Με συγχωρείς, σε ευχαριστώ, θέλω να σε βοηθήσω» και πολλά άλλα που κάνουν κάποιον άνθρωπο. Άλλωστε, η σχέση μεταξύ των ανθρώπων είναι αμφίδρομη και ως τέτοια μας κάνει να λέμε «Είμαι επειδή είμαστε». Όταν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, τόσο η ανθρωπιά, όσο και ο σεβασμός, θα γίνει για κάθε έναν από εμάς στάση ζωής, που θα ανοίξει το δρόμο για μια καλύτερη και υγιή κοινωνία. Με αισθήματα αισιοδοξίας αλλά και ευθύνης, ο ξεναγός μας οδηγεί στο τρίτο και τελευταίο βαγόνι του ταξιδιού μας. Ενότητα, ισότητα. Σκέψεις κατακλείζουν τόσο εμένα όσο και τους συνοδοιπόρους μου, βλέποντας στη φωτεινή οθόνη. Η ισότητα ως έννοια αναγνωρίζει ότι όλοι, ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, γένος, θρησκεία, εθνικότητα, έχουν τα ίδια δικαιώματα. Το προήμιο της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αρχίζει ως εξής. Η αναγνώριση της έμφυτης αξιοπρέπειας και των ίσων και αναφέροντων δικαιωμάτων όλων των μελών της ανθρώπινης οικογένειας είναι η βάση της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο. Τώρα όλα είναι ξεκάθαρα. Είμαι αυτό που είμαι, λόγω αυτό που όλοι είμαστε. Όλα αυτά που ζήσαμε στο μαγικό ταξίδι μας, που δεν είναι άλλο από την πορεία μας στη ζωή, είναι οι προαναφερόμενες έννοιες που αλληλεπιδρούν και αλληλοσυμπληρώνονται μεταξύ τους, ώστε όλες μαζί να μας οδηγήσουν στην αρμονική μας συμβίωση. Με αποτέλεσμα, γιατί όχι, ακόμα και την επίτευξη της παγκόσμιας ειρήνης. Ειδικά τώρα, όπου η προσπάθεια όλων μας να βγούμε με τις λιγότερες απώλειες από την πανδημία κρίνεται απαραίτητη. Είμαι επειδή είμαστε. Νομίζω ότι όλοι μαζί μπορούμε πραγματικά, ενώνοντας τις δυνάμεις μας, να θέσουμε τους βασικούς πυλώνες στην εξέλιξη μιας υγιούς κοινωνίας, όπου οι πράξεις του κάθε ένα από εμάς θα επηρεάζουν ολόκληρο το σύμπαν. Κοιτάζω στα χέρια μου το τετράδιο των αναμνήσεων, αλλά και των εμπειριών που μας δόθηκε στην αρχή του ταξιδιού μας. Και νιώθω την ευθύνη που έχουμε όλοι μας στη διεκδίκηση ίσων δικαιωμάτων για όλους και ίσων ευκαιριών για όλους. Και για να συμβεί αυτό, θα πρέπει πρώτα να αρχίσουμε να σεβόμαστε και να αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα του άλλου, όποια και αν είναι αυτή. Σε κάθε δημοκρατικό κράτος, κανένας άνθρωπος πολίτης δεν περισσεύει. Ας ξεφύγουμε από όλα αυτά που μας καταπιέζουν, από όλα τα δήθεν και τα πρέπει, και ας επικεντρωθούμε στον άνθρωπο. Γιατί τότε ίσως νιώσουμε πραγματικά ελεύθεροι σε έναν κόσμο ελεύθερο και αλληλέγγυο. Θα ήθελα να ολοκληρώσω το όμορφο ταξίδι μας με τα λόγια του ποιητή μας Οδυσσέα Ελίτη, που θεωρώ ότι είναι πιο επίκαιρα από ποτέ. Αλλά κάτεχε ότι μονάχα εκείνος που παλεύει το σκοτάδι μέσα του θα έχει μεθαύριο μερτικό δικό του στον ήλιο. Σας ευχαριστώ πολύ.